Ζητάμε κάθε αιμοδότη. Καλό είναι όμως να βάλουμε στη συνείδησή μας πως πρέπει να είμαστε πρωτίστως εθελοντές και λιγότερο κατευθυνόμενοι. Αυτό το μήνυμα διατράνωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με αφορμή τις αυξημένες απαιτήσεις των χρόνια πασχόντων αλλά και αυτών που έχουν την ανάγκη αιμοπεταλίων. Ως συνήθως υπάρχει μια κίνηση προς κατευθυνόμενη αιμοδοσία, δηλαδή δίνουν αίμα για συγκεκριμένους ασθενείς. Κάτι που έχει μια ενθαρρυντική πλευρά, ότι ναι, υπάρχει η σχέση των ανθρώπων και ότι ο ένας θέλει να βοηθήσει τον άλλον, όμως το θέμα της αιμοδοσίας προέχει η πρόληψη. Να έχουμε μονάδες αίματος, να υπάρχουν οι μονάδες αίματος για να καλύψουμε τις ανάγκες που συμβαίνουν ίσως και έκτακτα, αλλά και περισσότερο τους χρόνια πάσχοντες. Αυτή είναι η πλευρά εθελοντής αιμοδότης ή κατευθυνόμενος αιμοδότης. Με αφορμή τα κατά καιρούς αιτήματα για ανάγκη έκτακτης προσφοράς αιμοπεταλίων για ασθενείς κάθε ηλικίας, ο Τάσος Κοντακίδης στάθηκε στην επιτακτική ανάγκη για την προσφορά τους. Σημείωσε πως ο κύκλος ζωής τους είναι μικρότερος από αυτή του ίδιου του αίματος, υπογραμμίζοντας πως οι δότες θα πρέπει να ενημερώνουν τα κατατόπους νοσοκομεία και να δύνανται να ανταποκριθούν στο σχετικό αίτημα με ταχύτητα. Για να στηρίξουμε τις ανάγκες του νοσοκομείου, να απευθυνόμαστε στο τηλέφωνο της αιμοδοσίας 25513 52001 και 2. Σε αυτά τα τηλέφωνα μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες και, όπως είπατε τώρα, καλό είναι με αυτό το μήνυμα όσοι νέοι είναι διαθέσιμοι και ενδιαφέρονται να δώσουν αιμοπετάλια, να είναι από 18 μέχρι 50 χρονών. Αυτοί μπορούν να επικοινωνήσουν με το νοσοκομείο για να δηλώσουν την επιθυμία τους αυτή, οπότε το νοσοκομείο θα έχει τη δυνατότητα να τους καλέσει σε χρόνο που χρειάζεται ο ασθενής. Παραδοσιακά το καλοκαίρι είναι περίοδος αυξημένης ζήτησης σε αίμα και αιμοπετάλια. Ο πρόεδρος του Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης στάθηκε στην επιτακτικότητα της προσφοράς που είναι ακόμη πιο έκδηλη ελέου του γεγονότος νοσηλείας στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας του Εύρου ασθενών από άλλες περιοχές της Θράκης και της Βορείου Ελλάδος. Στην περίπτωσή μας εδώ στην Αλεξανδρούπολη, επειδή έχουμε και περιστατικά που έρχονται ασθενείς από άλλες πόλεις και δεν είναι εύκολο να ταξιδέψουν από Δράμα, από Ξάνθη, από Θεσσαλονίκη για να έρθουν εδώ, καλούνται οι Αλεξανδρουπολίτες να καλύψουν με πετάλια. Παρακαλώ τους συμπολίτες μας εδώ, τους αιμοπεταλιοδότες, να δηλώσουν στο νοσοκομείο και σε εμάς το Σύλλογο, να μας δώσουν τηλέφωνα και την ομάδα αίματος για να τους καλέσουμε και εμείς όταν μας δώσει το νοσοκομείο την δυνατότητα. Καλό είναι να επικοινωνήσουμε το νοσοκομείο.